πω. Εντάξει, ναι, γι' αυτό όμως θα σας τα εξηγήσω. Όταν με προσβάλλουν, όταν κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, θα μου επιτρέπετε να παίρνω το λόγο. Στο τέλος, την προηγούμενη φορά με διέκοπταν. Είναι θρασής και λυπάμαι που το λέω, γιατί ξέρετε τι είπε. Είναι φιλοξενούμενη, δεν είναι θρασής. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, προηγουμένως ξέρετε τι είπε. Στην αρχή τοποθετήθηκε de facto, είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε. Είμαστε πολυπολιτισμική χώρα. Έτσι το αποφασίζετε εσείς για μας και εμείς είμαστε η νέα γενιά. Και είπα να μην απαντήσω γιατί είναι νέο κορίτσι. Καταλαβαίνω ότι είσαι νέος, λοιπόν, βράζεις το αίμα. Συνεχίστε παρακαλώ, συνεχίστε. Ωραία, θα τα πω σε πάρα πολύ απλά ελληνικά αυτά που έχω να πω. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν για τις ζωές άλλων ανθρώπων, για οποιοδήποτε θέμα σε αυτή τη Βουλή, να γνωρίζουν το θέμα πριν έρθουν σε μια επιτροπή να το συζητήσουν. Το θεωρώ πραγματικά αδιανόητο και απαράδεικτο, και αυτό σας το λέω σαν Ελληνίδα πολίτης, γιατί είμαι Ελληνίδα, ότι εμένα με προσβάλλει το γεγονός ότι υπάρχουν άτομα στη Βουλή τα οποία δεν καταλαβαίνουν και δεν γνωρίζουν το θέμα. Αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ ευγενικό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, συνεχίστε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Συνεχίστε. Απλώς θέλω να πω ότι όταν κάποιος θέλει να τον ακούνε, πρέπει και να κάθεται να ακούει. Τίποτα άλλο. Εντάξει, προφανώς δεν θα ακούσουμε όλοι πράγματα τα οποία μας αρέσουν εδώ μέσα, αλλά θεωρώ ότι αυτός είναι ο λόγος που γίνεται και ένας διάλογος. Αν όλοι ακούγαμε πράγματα που μας αρέσουν, θα υπήρχε κανένας λόγος να συζητάμε και τίποτα. Τώρα, είναι πολύ δύσκολο κάποιοι άνθρωποι να αποδεχτούν ότι αυτό που στο μυαλό τους θεωρούν άλλος είναι το ίδιο πράγμα, και οφείλουμε, αν θέλουμε να λεγόμαστε δημοκρατική κοινωνία, να του δώσουμε πρόσβαση σε ακριβώς τα ίδια δικαιώματα. Και αυτό διεκδικούμε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό όλα τα παιδιά των μεταναστών, τα οποία δεν είναι μετανάστες ή τα ίδια, και το επαναλαμβάνω αυτό γιατί δεν είναι κατανοητό από πολύ κόσμο, να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δικαιώματα από την αρχή. Να αντιμετωπίζονται ισότιμα από την αρχή. Αυτό που για όλους μας είναι, ίσως, τουλάχιστον για αυτούς που έχουν την ελληνική ηθαγένεια, αυτονόητο, για όλα αυτά τα παιδιά δεν είναι. Και το γεγονός ότι κάποιοι αρνούνται αυτό το πράγμα, όχι μόνο να το κατανοήσουν, αλλά και να το αποδεχτούν, για μένα δείχνει ότι επιλέγουν συνειδητά να δημιουργήσουν και να επιβάλλουν και σε όλους τους υπόλοιπους μια κοινωνία δύο ταχυτήτων. Και αυτό το πράγμα εμείς δεν το θέλουμε καθόλου. Αυτό από μένα. Ο Νίκος. Ναι. Θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Κατριβάνου σχετικά με το τι προβλήματα αντιμετωπίζουν τα παιδιά μεταναστευτικής καταγωγής. Βασικά θα επικεντρωθώ σε ένα συγκεκριμένο ηλικιακό group, δηλαδή μεταξύ 18 και 30. Όλοι μας, φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι εδώ έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά, μεγαλώνουν τα παιδιά τους, σπουδάζουν τα παιδιά τους, τα στέλνουν στο σχολείο, επενδύουν πάνω στα παιδιά τους, επενδύουν στην εκπαίδευση, είτε είναι αυτό σε ιδιωτικό, είτε σε δημόσιο, είτε σε κάποιο δημόσιο πανεπιστήμιο. Και αυτά έρχεται κάποια στιγμή, έρχεται η ώρα να συνεχίσουν τις σπουδές τους, μεταπτυχιακές σπουδές, είτε ξέρω εγώ ένα απλό πρόγραμμα, τα προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών που λέγεται Erasmus, και φυσικά είναι μια εμπειρία ζωής για όλα αυτά τα παιδιά. Κυρίως τα παιδιά δεύτερης γενιάς δεν μπορούν να το κάνουν αυτό τόσο εύκολα. Και άμα πάρω τη δικιά μου γενιά, που είμαι πιο κοντά στην ηλικία του Μιχάλη, εμείς δεν μπορούσαμε και δεν μπορέσαμε ποτέ να σπουδάσουμε στο εξωτερικό, έστω και για αυτούς τους 6 μήνες που δίνει τη δυνατότητα ένα ξένο πανεπιστήμιο να σπουδάσει εκεί. Προσωπικά, εγώ δεν μπορούσα να. Επειδή υπήρχε αυτό το πρόβλημα, με τα παλιότερα πρόβλημα βέβαια
με την νομοθεσία και το μεταναστευτικό ζήτημα ήταν οι άδειες παραμονής που ήταν ελιγμένες. Φυσικά, εγώ δεν μπορούσα να σπουδάσω στο εξωτερικό και να παρακολουθήσω κάποιο πρόγραμμα ανταλλαγής. Γιατί πολύ απλά δεν ήμουν Ευρωπαίος πολίτης. Ένα αυτό. Δεν μπόρεσα ποτέ να κάνω μεταπτυχιακές σπουδές, γιατί πολύ απλά, όπως προαναφέραμε, τα δίδακτρα είναι πολύ περισσότερα για έναν πολίτη ή για έναν υπήκο τρίτης χώρας. Ενώ πολλοί φίλοι μου και συμμαθητές μου μπόρεσαν να το κάνουν αυτό. Δηλαδή, πήγανε, κάνανε τις μεταπτυχιακές σπουδές, πήγανε σε Εράσμους και μπόρεσαν να σπουδάσουν, τέλος πάντων, να πάρουν αυτές τις εμπειρίες που δίνεται σε ανθρώπους σε αυτή την ηλικία. Επίσης, μετά τις σπουδές, φυσικά έρχεται και λογικά πρέπει, ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος που έχει επενδύσει σε όλα αυτά, να, ας πούμε, να βγει και στην αγορά εργασίας. Λοιπόν, γνωρίζουμε οι περισσότεροι, και αν δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι, τέλος πάντων, είναι ευκαιρία να το γνωρίζουν, να το μάθουν τώρα, είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων που ένα παιδί με μεταναστευτική καταγωγή, αν και έχει όλα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, έχει όλα τα κριτήρια, είναι κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου και τα λοιπά, δεν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμά του. Ένα από αυτά, από τα πολλά από αυτά τα επαγγέλματα είναι φυσικά το επάγγελμα του δικηγόρου. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα εάν δεν ανήκει σε κάποιο δικηγορικό σύλλογο, και η προϋπόθεση για να ανήκει σε κάποιο δικηγορικό σύλλογο, η προϋπόθεση είναι η ελληνική ηθαγένεια. Οπότε έχουμε ανθρώπους οι οποίοι οι γονείς τους επενδύουν 5 και 6 και 7 και 10 χρόνια έξω, ας πούμε, σπουδές στα παιδιά τους, και αυτά να μην μπορούν στο τέλος να ασκήσουν το επάγγελμα το οποίο σπουδάσανε. Ένα από τα επαγγέλματα πάλι είναι το επάγγελμα του αρχιτέκτονα, της νοσηλεύτριας. Προσωπικά, ας πούμε, εμένα η αδερφή μου, από την αδερφή μου ζητήθηκε σαν νοσηλεύτρια, ζητήθηκε ένα πιστοποιητικό αμοιβαιότητας, μια παράδεκτη προϋπόθεση για ένα παιδί που γεννιέται και μεγαλώνει στη χώρα, να αποδείξει, να ζητηθεί να συνονιθούν οι δύο χώρες, δηλαδή η χώρα καταγωγής και η χώρα στην οποία έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει, δηλαδή η Ελλάδα, να βρεθεί αν η χώρα καταγωγής, τέλος πάντων, δίνει τη δυνατότητα σε έναν Έλληνα να ασκήσει το επάγγελμα στη χώρα καταγωγής του παιδιού που προφανώς δεν έχει πάει και δεν έχει γνωρίσει. Φυσικά έχουμε τους δασκάλους, τους καθηγητές, και είναι σειρά επαγγελμάτων που αυτά τα παιδιά στερούνται την ευκαιρία να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Αυτά. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Απλά επειδή εγώ έκανα μια ερώτηση κρίσιμη και θα ήθελα μια απάντηση από όσα παιδιά δεύτερης γενιάς μιλάνε. Επειδή υπάρχει ένα άρθρο που λέει να παίρνεις τα γένεια στην πρώτη δημοτικού όταν οι γονείς έχουν πενταετή άδεια, είναι νόμιμα 5 χρόνια πριν τη γέννηση. Εσείς έχετε πάει δημοτικό χωρίς να έχετε ηθαγένεια. Ήταν κρίσιμο αυτό για εσάς και με ποιο τρόπο? Αν ήταν κρίσιμο για... Εννοώ ότι δεν είχατε ηθαγένεια. Με ποιο τρόπο ήταν κρίσιμο, επηρέασε τη ζωή σας, την πραγματικότητα? Όχι χρήσιμο, κρίσιμο. 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 Καπαρό. Κρίσιμο. Σε αυτή την ηλικία δεν υπήρχε κάτι. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς μεγαλώναμε από μηδέν ηλικία μέχρι και τα 18 και λίγο πριν τα 18, γιατί νομίζω αναφέρθηκε και σε αυτό λίγο ο Μιχάλης, και ζούσαμε σε μια φούσκα. Δεν είχαμε ποτέ και δεν αμφισβήτησαμε ποτέ την ταυτότητά μας. Η κρίση ταυτότητας έρχεται πολύ μετά το δημοτικό, γιατί είχαμε δεδομένο ότι από το δημοτικό, τέλος πάντων από τη γέννησή μας μέχρι κάποια ηλικία, ότι είχαμε δεδομένο ότι ήμασταν ισότιμοι πολίτες της χώρας. Δηλαδή δεν χρειάστηκε το ανάποδο.
επηρεάστηκε. Αυτό που λέω είναι ότι φυσικά και επηρεάστηκε όταν καταλάβαμε, φτάσαμε στο σημείο να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε ισότιμοι πολίτες. Το είπε νομίζω χαρακτηριστικά ότι καταλάβαμε ότι ζούσαμε σε μια φούσκα. Ακριβώς, ναι, αυτό καταρχάς με αυτό το πράγμα ξεκίνησα. Άρα είναι κατανοητό, εντάξει. Να δώσουμε το λόγο στην συμπολίτησά μας από το Αφγανιστάν. Ευχαριστώ και πάλι. Να πεις πάλι το όνομά σου γιατί... Σαχνάς Γκουλ. Σαχνά. Ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να τονίσω, πριν αρχίσω τον λόγο μου, βέβαια άκουσα τις απόψεις των βουλευτών και των εκπροσώπων που μίλησαν και είναι σεβαστές, τις σέβομαι. Θέλω να τονίσω αρχικά ότι όποιος δεν τα έχει ζήσει, αυτά που έχει ζήσει ένας μετανάστης, δεν μπορεί να καταλάβει και οπότε τους δίνω το απόλυτο δίκαιο. Και πριν, για να συνεχίσω τώρα τον λόγο μου, θέλω να πω ότι αυτά που είπε η κυρία Βασιλική, ότι αν έχουμε υποστεί επιδράσεις, και σαφώς όλοι έχουν υποστεί επιδράσεις, αφού όταν δεν είχαμε την ελληνική ηθαγένεια, εγώ που τα έχω βιώσει κιόλας, εγώ δεν είχα ελληνική ηθαγένεια όταν άρχισα δημοτικό και άρχισα από την πρώτη δημοτικού. Και είναι λογικό τα παιδιά να σου φέρονται, αφού είναι τώρα σε μικρή ηλικία, τους δίνω και σε αυτούς το δίκαιο, να φέρονται διαφορετικά σε κάποιον που βλέπουν ότι εξωτερικά μοιάζει με ξένο. Λένε, είσαι ξένος, και λένε, ναι, είμαι, και αυτό. Δεν πρέπει να γίνεται. Πρέπει να δείξουμε στους άλλους ότι και εσύ είσαι άνθρωπος και εγώ είμαι άνθρωπος. Διακρίσεις δεν πρέπει να υπάρχουν. Και βέβαια, όλα τα παιδιά μπορούν να υποστούν. Αυτό έχει ως συνέπεια τη να πλήττονται ψυχολογικά τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία. Οπότε να θεωρούν τον εαυτό τους κάτι το διαφορετικό, κάτι το ξένο, που δεν ανήκουν σε εκείνη την κοινωνία. Και πρέπει να τους καταλάβουμε κιόλας, αφού δεν μπορούν να επιστρέψουν στη δικιά τους πατρίδα και έχουν επιλέξει να ζήσουν στην Ελλάδα και την έχουν θεωρήσει ως δικιά τους πατρίδα. Πρέπει και τα παιδιά να δείξουν κατανόηση. Από μικρή ηλικία πρέπει να τους μάθουμε ότι και εσείς είστε άνθρωποι και εσείς τώρα που είστε στην Ελλάδα αποτελείτε Ελληνόπουλα και ότι και εσείς είστε Ελληνάκια. Και δεν πρέπει να εκφοβίζονται, δεν πρέπει να καταπατούνται τα δικαιώματά τους επειδή είναι ξένοι, επειδή όλα τα παιδιά έχουν βιώσει το ρατσισμό. Ενώ οι ξένοι. Και αυτό πλήττει ψυχολογικά τα παιδιά. Και εκτός από αυτού, ότι έχουμε βιώσει από μικρή ηλικία το ρατσισμό, έχουμε μάθει κιόλας να τον αντιμετωπίζουμε. Γιατί έχουμε οριμάσει ψυχικά εμείς τα παιδιά των προσφύγων. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν κάποιος σε λέει Κινέζα, δεν είσαι Κινέζα, μα και Κινέζα να είσαι. Και αυτός ο άνθρωπος δεν είναι. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει τα παιδιά από μικρή ηλικία να έχουν και εκείνη την ελληνική ηθαγένεια, έτσι ώστε να έχουν ίσα δικαιώματα με τα Ελληνόπουλα και να μην θεωρούν τον εαυτό τους ξένο. Γιατί είναι πολύ κακό να θεωρεί κάποιος τον εαυτό του ξένο, σαν να μην έχει ενταχθεί σε έναν κοινωνικό σύνολο, σε ένα κοινωνικό περίγυρο. Γιατί ένας άνθρωπος μέσω της συνεννόησης, μέσω του γόνιμου διαλόγου μπορεί να φτάσει στην αρετή. Βέβαια, δεν λέω ότι ο δρόμος είναι να φτάσει στην αρετή και στο καλό είναι εύκολος. Βέβαια, θα αντιμετωπίσουμε εμπόδια και προβλήματα. Αλλά θέλω να προσπαθήσουμε να μειώσουμε αυτά τα εμπόδια. Δίνοντας δικαιώματα και στα παιδιά από μικρή ηλικία, να τους βάλουμε σε ένα κλίμα και να τους πούμε να έχουν τη συνείδηση ότι και αυτοί αποτελούν Ελληνάκια και ότι αυτοί, παρόλο που είναι μακριά από την πατρίδα τους, έχουν και μια δεύτερη πατρίδα. Και εκτός από αυτού, ρατσισμός, και βέβαια υπάρχει, παντού υπάρχει ρατσισμός. Και λένε, είχα ακούσει ότι, βέβαια και ακόμα το λένε, ότι για την ανεργία οφείλονται οι ξένοι, οι μετανάστες. Συγγνώμη όμως, για την ανεργία δεν οφείλονται οι μετανάστες, οι ξένοι. Τώρα όταν βλέπει ένας εργοδότης τον μετανάστη να δουλεύει σκληρά για να βγάλει το προστάζιν του, ενώ τον άλλον να μην δουλεύει και να έχει το καφέ και το τσιγάρο του, και φυσικά θα διαλέξει το μετανάστη για να δουλέψει. Και για το δικό του κέρδος, αλλά και για τον μετανάστη. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν δουλεύει και απλώς από την 8ωρη εργασία δουλεύει μόνο τις 4 ώρες, ενώ τις άλλες 4 χαζεύει. Και βέβαια κανένας δεν θα θέλει να τον έχει ως εργάτη του. Αυτά είναι επικίνδυνα. Και, ωραία, είναι. Αλλά πρέπει να λεχτούν και αυτά τα ζητήματα, γιατί είναι και αυτά πολύ σοβαρά. Και θεωρώ ότι αποτελεί αδύρυκτη ανάγκη η άμεση έβρεση τρόπων αντιμετώπισης. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μου διαθέσατε. Για τα θέματα της εργασίας, είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα από ότι το καταλαβαίνεις τώρα εσύ. Θα το καταλάβεις αργότερα όταν θα μπεις στην παραγωγή και θα δεις ότι δυστυχώς τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Και εδώ υπάρχει ένας άλλος ρατσισμός,
Είναι ο ρατσισμός εκείνου που είναι αναγκασμένος να δουλεύει και που καμιά φορά δεν έχει και πολλά προσόντα, και είναι ένα άλλο θέμα που είναι και αυτό μεγάλο, αλλά δεν είναι της ώρας. Να δώσουμε λίγο το λόγο τώρα στον Αμπντέλ Ρασούλ. Ωραία, ευχαριστώ και πάλι. Εμείς καταρχάς θα θέλαμε γενικότερα μια πιο ετοιμαστική πολιτική όσον αφορά το θέμα της κοινωνικής ένταξης, μια πιο ολοκληρωμένη και νέα προσέγγιση. Στα πλαίσια αυτό που ούτως ή άλλως είχε ξεκινήσει και με τον προηγούμενο κώδικα μετανάστευσης. Όσον αφορά την ορατότητα που αναφέρθηκε πιο πριν, εμείς δεν μιλάμε ακριβώς για ορατότητα, αλλά για αναγνωρισιμότητα βασικά. Αναγνωρισιμότητα, μια θεσμική αναγνωρισιμότητα από το ίδιο το κράτος, έτσι ώστε να γνωρίζει αυτά τα παιδιά ότι υπάρχουν και ανήκουν στο κράτος, και από την άλλη μια κοινωνική, διότι όταν λέμε παιδιά δεύτερης γενιάς, πάρα πολλοί άνθρωποι σκέφτονται τα παιδιά του δημοτικού βασικά μόνο και γυμνασίου ίσως, αλλά όπως προαναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, ότι είναι μια γενιά η οποία έχει φτάσει στα 30, 35 και 40 και έχει δημιουργήσει την τρίτη γενιά πλέον μεταναστών στην Ελλάδα. Δυστυχώς έτσι βγαίνουμε σαν πώς το λένε, παραγωγή κάποιου υλικού και όχι ανθρώπων από γενιά σε γενιά. Επίσης, όσον αφορά τις σπουδές στο εξωτερικό που αναφέρανε πάρα πολύ, εμείς θα πούμε παραδείγματα από το εσωτερικό, που ούτως ή άλλως αρχίσαν κάποια παραδείγματα που υπόθηκαν. Θα ξαναπούμε για την νομική και ειδικά για μια ιδιαίτερη περίπτωση, όπου δεύτερης γενιάς κοπέλα, η οποία παρά το ότι πήρε την ελληνική ηθαγένεια μέσα στην πολιτογράφηση, συζητήθηκε να γραφτεί στο δικηγορικό σύλλογο να περαστούν και 5 χρόνια από την ημερομηνία της πολιτογράφησης. Δηλαδή, ακόμα και η ηθαγένεια της έλυσε το πρόβλημά της μέσα στην Ελλάδα. Ένα θέμα ήταν και αυτό. Όπως και η ιατρική ειδικότητα, όπου άτομα τα οποία έχουν φοιτήσει στην Ελλάδα και έχουν αποφοιτήσει από ιατρικές σχολές στην Ελλάδα, δεν μπορούν να ασκήσουν την ειδικότητα. Μπορούν να βγάλουν αδιάσκεψη επαγγέλματος, μπορούν να δουλέψουν σαν γενική ιατρική, να κάνουν κάποιες εφημερίες ή κοινώς λίγο λάτζα, αλλά γενικότερα δεν θα μπορούσαν να ασκήσουν ειδικότητα. Και το οξύμορο ποιο είναι? Είναι ότι είναι ένα άτομο το οποίο σπούδασε στην Ελλάδα γύρω στα 12 χρόνια βασική εκπαίδευση και 6 με 7 χρόνια σχολή, πάμε στα 18-19 χρόνια, και στο τέλος δεν του δίνεις το δικαίωμα να κάνει την ειδικότητα εδώ. Με το ίδιο χαρτί της άδειας διαμονής που έχει στην Ελλάδα, μπορεί να κάνει ειδικότητα σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς να χρειάζονται αυτά τα δίκτυα, πληρώνεται και θα πληρώνεται περισσότερο. Δηλαδή, έχεις επενδύσει σε έναν άνθρωπο 20 χρόνια περίπου, με την όποια δωρεάν παιδεία την οποία έχουμε και έχουμε απολάβει περισσότεροι από εμάς εδώ, αλλά τον δίνεις έτοιμο για μια οποιαδήποτε άλλη χώρα να την εκμεταλλευτεί, έτσι ώστε να παράγει αυτήν και να μην παράγει τη χώρα η οποία τον προετοίμασε με ένα σκεπτικό, χωρίς να είναι καθαρό ή ορατό απόλυτα τι θα ήθελε από αυτόν τον άνθρωπο να κερδίσει ή να συνεργαστεί μαζί του. Αυτά βασικά θέλαμε να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κι εμείς. Είναι κάποιος που έχει ζητήσει ναι να μιλήσετε? Λίγο, ναι. Ευχαριστώ για πάλι, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή τοποθέτηση σχετικά με τους αριθμούς, γιατί ακούστηκαν κατά με λίγο υπερβολικοί αριθμοί όταν αναφερόμαστε ότι 200.000 παιδιά έχουν φοιτήσει σε ελληνικά σχολεία, 130.000 είναι ήδη σε σχολεία και άλλοι περίπου 36.000 είναι να μπουν σε δημοτικά και θετικά. Νομίζω πως ο αριθμός είναι αρκετά υπερβολικός όταν λάβουμε υπόψη πως το Υπουργείο Εσωτερικών σε στατιστικές αναφέρει πως είναι η νόμιμη, μεγάλη ή μικρή, όσοι είναι καταγεγραμμένοι, 550.000-560.000 κόσμους. Επομένως, δεν μπορεί να είναι το 1/3 ή τα 2/3 να είναι μικρά παιδιά. Και αυτό που ήθελα να πω, σε έρευνα που έχει κάνει η Ομοσπονδία Αλβανών Συλλόγων στην Ολλανδική Κοινότητα, επειδή ο μεγαλύτερος όμως ανοίγουν στην, είναι υποψήφιοι απόκτηση ηθαγένειας, υπάρχει ένα κλίμα αμφισβήτησης και δυσπιστίας λόγω του ότι είναι πολύ ερωτευμένοι με την Ελλάδα και την ελληνική κοινωνία, όμως δεν κέρουν την ίδια. Δεν έχουν την ίδια αίσθηση με την πολιτεία. Και αυτό το έχουμε συμπεράνει λόγω ότι είναι πολλοί κόσμος, χιλιάδες, που πηγαίνουν και κάνουν μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε άλλες χώρες. Και η επιστροφή τους μετά από 6 μήνες είναι πολύ διαφορετική. Επομένως, ένας μεγάλος αριθμός θέλει να πάρει την ηθαγένεια μόνο και μόνο για να διευκολύνει τους γονείς τους.
και να μετακομίσουν σε άλλη χώρα. Εμείς υπολογίζουμε πως ο αριθμός της δεύτερης γενιάς που θα φτάσει maximum 30 με 35 χιλιάδες. Γενικώς, επειδή το 60% είναι αλβανικής καταγωγής. Μπορεί να είναι και μικρότερες, αλλά το βάζω σε... Γιατί αν βάζουμε και ότι το όριο ότι μετά την φίτηση, το τριετές, καταλαβαίνετε, είναι πολλοί κόσμοι που έχουν ήδη φοιτήσει και δεν μπορούν να έχουν δίκαιο με αυτό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, υπάρχει... Ναι. Μια ερώτηση που έκανε η κυρία Κατρεμάνη, γιατί οι γονείς, αν τα παιδάκια από το πρώτο δημοτικό, αν θα πάρουν θα γίνει, αν δεν θα πάρουν τι είναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό το παιδί, αν ρωτάει από το γονείς, εγώ έχω ταυτότητα, μπορείς να το παιδί να του πεις ναι, αυτό είναι η ταυτότητα σου, ναι, μπορείς παιδί μου, θα πας στο σχολείο. Αν θα του πεις, τι να ρωτήσεις το παιδί, είναι αυτό, είναι καλό, πρέπει να έχει το παιδί από το πρώτο δημοτικό. Κάποιος ρωτήσαν, λέγανε, που όταν κάνεις πουλτογράφηση, οι 8.000 ή αυτό. Είναι, ναι, αυτό είναι δύσκολο. Σε πάρα πολύ κόσμο δεν μπορούν να κάνουν πουλτογράφηση, γιατί δεν έχουν αυτό το 8.000 ή αυτά τα που ζητάνε. Και άλλος βουλευτής ρωτήσαν, είπαν, οι άνθρωποι που κάνουν πουλτογράφηση έχουν άλλη θαγένεια από το άλλες χώρες. Οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα να έχουν δύο-τρεις θαγένεια. Δεν ξέρω, οι Έλληνες, οι Ευρωπαίοι θα πάνε σε άλλες χώρες, δεν έχουν άλλες θαγένεια. Και δεύτερο, αφού το παιδί που έχει γεννηθεί σε κάποια χώρα που δεν ξέρει το χώρα, είναι δεύτερο πατρίδα του, είναι πατρίδα του. Δεν μπορείς να του πεις είσαι από άλλες χώρες, δεν θα πάρεις θαγένεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να πούμε τώρα που έχουμε τελειώσει με τους ερωτώντες, τους απαντούντες κτλ. Ότι στις 4 η ώρα που θα είναι η συνεδρία της Επιτροπής θα ξεκινήσουμε με την ψήφιση επί της αρχής του νομοσχεδίου, και το λέω αυτό για να είναι παρόντες και παρούσες οι βουλευτές, για να γίνει αυτό. Και για να πω και το άλλο, νομίζω ότι δεν απαντήθηκε μία ερώτηση που έγινε για τα παιδιά που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, και νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό, δεν υπήρχε η απάντηση εδώ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια απάντηση, να υπάρξει μια πρόνοια ή πρόνοιες, και γι' αυτό, όχι, υπάρχουν και άλλα θέματα. Ένα δεύτερο που νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να πει κάτι αντίθετο σε αυτό, είναι ότι αν κάποιο παιδί γεννήθηκε εδώ, δεν μετανάστευσε ποτέ, δεν είναι μετανάστης. Οπότε υπάρχει θέμα και εδώ, και είναι και το θέμα τώρα της εφαρμογής που πρέπει να την, του νόμου αυτού, εφόσον ψηφιστεί σύντομα, όταν θα ψηφιστεί, διότι μπορεί να είναι ένα καλό νομοσχέδιο που θα μπορούσε να έχει και άλλα πράγματα, να δούμε μέχρι να φτάσουμε εκεί αν προσθέσουμε για να γίνει καλύτερο, αλλά μπορεί και να αδικηθεί από την εφαρμογή, που σημαίνει ότι οι υπουργοί που είναι παρόντες και παρούσες εδώ θα πρέπει να φροντίσουν να συντονιστεί η κυβέρνηση για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό το νομοσχέδιο. Και ένα τελευταίο, υπάρχει κάτι που αναφέρθηκε, νόμιμη είσοδος, παράνομη απασχόληση. Αυτό το νομοσχέδιο θα κάνει κάτι καλό. Αυτό το καλό όμως να μην μετατραπεί σε κακό, δηλαδή να έχουμε στην εργασία κάποιες αρνητικές επιπτώσεις. Αυτό μπορεί να προληφθεί. Πρέπει δηλαδή να έχουμε πρόνοιες για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε, για να μην έρθουμε μετά να λέμε το νομοσχέδιο έφταιγε, το νομοσχέδιο καλά κάνει, αλλά οι πρόνοιες πρέπει να προ...